Λοιπόν, καταρχήν, χθες ο κύριος Βούλτσης ήταν προκλητικότατος. Είναι γνωστός βέβαια και όπως είπα και στην αρχή, δεν ήμουν σας στον αέρα, ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Είναι γνωστός προτιμόμενος συνομιλητής της Τρόικα. Με μεγάλη συμβολή στην υλοποίηση του πρώτου μνημονίου και βέβαια στην ομοθέτηση του δεύτερου μνημονίου. Είναι γνωστός για τα εγκλήματα σε βάρος εργατικής τάξης. Είναι αυτός που κατάργησε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι αυτός που ανέτρεψε το ασφαλιστικό 12 φορές μείωση των συντάξεων των συνταξιούχων. Είναι αυτός, αν θέλετε, που τώρα θέτει ζήτημα ομοίης παρέμβασης του κράτους στα συνδικάτα. Είναι αυτός που τώρα συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να οριστικά να χτυπήσει το δικαίωμα στην απεργία των συνδικάτων. Δεν θα του περάσει. Μπορεί αυτός να έχει σαν πρότυπο το Λάσκαρη, ο οποίος ήθελε να καταργήσει πάλι τον τάξιο. Όμως όσο υπάρχουν εργαζόμενοι, όσο υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί. Όσο λοιπόν και αν η επιχειρηματικότητα, αν τα κέρδη είναι τα ιερά και τα όσια, έτσι όπως φάνηκε και από τις προγραμματικές δηλώσεις, οι εργαζόμενοι θα αναπτύξουν τη δράση τους. Θα οξύνουν την αντιπαράθεση απέναντι σε αυτή την πολιτική και απέναντι στην παραβατικότητα και στην αφαιρεσία της εργοδοσίας που έχουν ισοπεδώσει τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Είναι γνωστή η κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα. Είναι αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών. Της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, των μνημονίων και των μέτρων που πήραν μέχρι τώρα για να μπορέσουν να ενισχύσουν την επιχειρηματική δράση, την κερδοφορία, να βγει, να ανακάμψει. Να ανακάμψει, όπως λέει, η καπιταλιστική οικονομία σε βάρος του ίδιου του λαού μας. Αυτό δεν θα περάσει. Να το ξέρουν. Ο κ. Βούλτσης έχει, αν θέλετε, εμπειρία. Και ας καταδίκασε και ας δίωξε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. 4-5 χρόνια τώρα είναι στα δικαστήρια. Γιατί παρέμβηκαν για αυτό που είπε, ότι οι συντάξεις ήταν αποτέλεσμα πελατειακών σχέσεων. Και όχι σκληρών αγώνων των εργαζομένων, των γονιών μας, των παππούδων μας, οι οποίοι θυσιάστηκαν κιόλας για να έχουν ένα ασφαλιστικό σύστημα κοινωνικό, υποχρεωτικό, δημόσιο και τώρα το ίδιο του κοπεί η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η βάση είναι ο νόμος του Κατρούγκαλου. Ο νόμος του Κατρούγκαλου έχει χώρισε σε τρεις τις συντάξεις, την εθνική, την ανταποδοτική και τα επαγγελματικά ταμεία τα οποία μπήκαν μπροστά. Οι συνδικαλιστές στη ΓΕΣΕ, όπου ετοιμάζεται μαζί με τον ΣΕΒ ένα έθνικο, όπως λένε, επαγγελματικό ταμείο, όπου θα πληρώνει ο εργαζόμενος και δεν θα ξέρει τι θα παίρνει, θα ξέρει μόνο τι θα δίνει. Γιατί είναι με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Δώστε την ευκαιρία να απαντήσουν τώρα, κύριε. Είναι με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Πάντως, επιθεώρηση εργασίας. Πάντως, την επιθεώρηση εργασίας. Όχι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτό, διότι υπόθηκαν αναλυθείς τοποθετήσεις. Ο κύριος Βρούτσης, λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος... Έχουμε τοποθέτηση εδώ, θες να τη δώσουμε. Ακούστε, ο καθένας... Την τοποθέτησή του την έχουμε ολόκληρη, όπως την έχουν και οι κύριοι. Θα τοποθετηθεί σε ό,τι αφορά τους αδυνάμους, επειδή αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πάλι ο κύριος Βρούτσης ήταν αυτός ο οποίος με εισήγησή του ψηφίστηκε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που είναι ουσιαστικά εκείνη η στήριξη των αδυνάμων ασθενέστερων συμπολιτών. Φτωχοποίησε τον κόσμο. Οι οποίοι στη συνέχεια. Τσάκισε τους μισθούς. Μα δε, εδώ δεν είσαστε. Η οποία ρύθμιση. Δεν τα παρακολουθείτε. Η οποία ρύθμιση. Ποιος είναι αυτός που μέσα σε μια νύχτα πήγε το μισθό από 751 στα 586. Ότι είναι δικό του εφεύρημα που δεν ήταν φυσικά. Και όχι μόνο αυτό, η Νέα Δημοκρατία έχει δεσμευτεί προεκλογικά ότι τα 700 εκατομμύρια τα οποία διατίθενται σήμερα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα επεκταθούν στο 1 δισεκατομμύριο, ούτως ώστε να αυτό αυτοί, κάνει. Τα ελάχιστα προτείνει για τον κόσμο. Ελάχιστο μισθό, ελάχιστη σύνταξη, ελάχιστα δικαιώματα. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Οι διαφορές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν ψάξει κανείς, θα είναι πολύ μικρές. Γιατί μπροστά είναι τα μνημόνια, οι δεσμεύσεις, η έκθεση της Κομισιόν. Και πάνω σε αυτή έχουμε και τις προγραμματικές δηλώσεις. Όσον αφορά το θέμα του αφορολογήτου, είναι γνωστό ότι από τα 55 δισεκατομμύρια φορολογικά έσοδα, μόνο τα 2,5 πληρώνουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί και μονοπωλιακοί όμιλοι. Τα υπόλοιπα τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι επιστήμονες, τα διάφορα λαϊκά στρώματα. Τι λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία? Διαγωνίζεται με τον κύριο Τσίπρα ποιος θα είναι πιο φιλικός στην επιχειρηματικότητα. Με μείωση της φορολογίας. 150%
Αποσβέσεις, λέει ο ένας, 200% λέει η Νέα Δημοκρατία. Από το 28 στο 24 έλεγε ο Τσίπρας, στο 20% είναι η Δημοκρατία. Δεν ξέρω ότι βρίσκεται κάτι θετικό τελευταίες εξαγγελίες ως ΚΚΕ για τις 120 δόσεις για τον έμφυα. Έχουμε πρώτη φορά μείωση σε αυτόν τον πολύ άδικο φόρο. Οι 120 δόσεις δεν είναι καμία, αν θέλετε, προσφορά σε αυτούς. Θέλει να πάρει πίσω όλα, ό,τι έχει χρεωθεί ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο αυταπασχολούμενος. Μα δεν είναι κάποια λύση. Δεν είναι κάτι. Ακούστε. Ανθρώπους που δεν έχει βγει ακούστε. Η σύνταξή τους, ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στην αγορά. Το δάνειο που πήρε ένας εργαζόμενος έχει επιβαρυνθεί με τη ληστεία των τραπεζών, με υπέρογκους στόχους και τα 100 γίναν 250. Λοιπόν, αν δεν, πώς το λένε, δεν κουρευτεί αυτό το χρέος, ακόμη και το κεφάλαιο από ό,τι το πήρε, τότε λοιπόν δεν κάνει καμία χάρη στον ίδιο αν θέλετε, τον οφειλέτη, αυτό που έχει πάρει το δάνειο. Οι προγραμματικές δηλώσεις είπαμε ότι είναι αντιλαϊκές. Έρχεται και εκθιάζει το κέρδος ότι αυτό μπορεί να λύσει όλα τα ζητήματα και να φέρει ευημερία. Κέρδος και ευημερία είναι λέξεις αντίθετες. Κερδίζουν οι λίγοι και οι πολλοί θα είναι αυτοί που θα πληρώνουν με βάσανα και αδιέξοδα. Γι' αυτό η εργατική τάξη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του αγώνα. Με το κουκούε θα είναι εδώ μπροστά σε αυτόν τον αγώνα που πρέπει να εξελίξει. Να είστε καλά και οι τρεις.